Η Ρωσία έχει ήδη εξαντλήσει τα δύο τρίτα του πυραυλικού οπλοστασίου τη. Ωστόσο, έχει στι εφεδρείε τη περισσότερου από 600 πυράβλου διαφόρων τύπων. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργό Άμυνα Αλεξέη Ρεσνίκοφ σύμφωνα με την ιστοσελίδα mignews.com. Χρησιμοποιώντα εκατοντάδε πυράβλου υψηλή ακρίβεια εναντίον πολιτικών στόχων στην Ουκρανία, το επιτιθέμενο κράτο μειώνει την ικανότητά του να καταστρέφει στρατιωτικού στόχου, είπε ο Υπουργό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, πριν από την έναρξη ενός πολέμου πλήρους κλίμακας, η Ρωσική Ομοσπονδία διέθετε 900 πυράβλους Ισκάντερ, 500 πυράβλους Κάλιμπερ με βάση τη θάλασσα και 444 πυράβλους κρούς με εκτόξευση και η 101 και και 555 Τώρα στο πλωστάσιο της Ρωσίας υπάρχουν 124 πύραυλοι Σκάντερ, 272 Κάλιμπερ, 213 πύραυλοι Κρούς και η 101 και και 555 Πρόσθεσε πω η Ρωσία είχε λίγο περισσότερο από το 1 τέταρτο κατευθυνόμενων πυράβλων ακριβία από το απόθεμα που ήταν πριν από τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τον ίδιο, πλησιάζει η στιγμή που η Ρωσική Ομοσπονδία δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον πόρο. Η νοημοσύνη μα λειτουργεί άψογα. Γνωρίζουμε με μαθηματική ακρίβεια τον αριθμό των εναπομεινάντων πυράβλων στο έδαφο τη Ρωσική Ομοσπονδία. Μιλάμε για πυράβλου υψηλή ακρίβεια που μα προκαλούν το μεγαλύτερο πρόβλημα όσο για άλλα σοβιετικά μοντέλα, για παράδειγμα S300, είναι λίγοι από αυτούς, αλλά ήδη πολύ λιγότεροι από ό,τι ήταν στις 24 Φεβρουαρίου, σημείωσε ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας. Όπω διευκρίνησε ο Ντανιλόφ, περίπου το 30% των πυράβλων παρέμεινε στο πλωστάσιο τη Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να δώσω απόλυτου αριθμού που θα θέλατε να ακούσετε από εμένα. Αν όμω το δείτε με ποσοστά, τότε απομένει το 25 έως 28% επί του συνόλου που είχαν στις 24 Φεβρουαρίου, τόνισε. Πολλοί Ρώσοι έφεδροι που κλήθηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία είναι πιθανό να αναγκαστούν να αγοράσουν δικό τους εξοπλισμό, επισημαίνουν στην ιστοσελίδα open.online σύμφωνα με τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Σύμφωνα με το οποίο οι εκτεταμένοι διαφθορά και τα κενά στην επιμελητία παραμένουν μία από τις κύριες αιτίες της κακής απόδοση των ρωσικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι πολλοί έφεδροι πρέπει να αγοράσουν μόνοι τους το γυλαίκο 6B45 το οποίο σήμερα πωλείται για 40.000 ρούμπλια, δηλαδή 640 δολάρια, σε σύγκριση με 12.000 πριν. Το 2020 η Ρωσία έχει αγοράσει έως και 300.000 τα οποία επί του παρόντος επαρκούν για τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στην Ουκρανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.